Εγώ έχω τζιν. Πώς αγώνα μου, τι κάνεις? Δεν σε ρωτήσει. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, ρωτήσει. Να κάνω top tier content. Κάνω ό,τι γουστάρεις, κάνω ό,τι γουστάρεις, σου αφήνω ελεύθερο. Κάνω ό,τι θες. If you're watching this, it's the clinic, clear it Εντάξει, γιατί δεν μπορείς να το βλέπεις? Αντρικό αυτή είναι. Αντρικό αυτή. Δεν σ' αρέσει. Πες μου, δεν σ' αρέσει. Γιατί θες να μπεις κάτι? Πω πω μαλάκα, ότι καλύτερο. Άντε μωρί ιού που μου λες ιού. Άντρα σημαίνω το κουσάω να κάνω. Να σου πω λίγο κάτι. Τι? Καταρχήν. Τι? Φάνηκε άλλο στην κάμερα. Τέλος πάντων, άντρες είμαστε, με δικαιολόγησε με σαν σκύλε. Είμαστε το ίδιο δηλαδή. Δεν υπάρχει άνθρωποι. Άνθρωπος είμαι και εγώ, άνθρωπος και εσύ. Τώρα ποια διαφορά? Ρε φίλε, δεν μπορώ να μιλήσω μαζί σου. Πάρα πολύ μου τη σπά. Τα λέμε. Γιατί σου τη σπάω? Τι σου τη ξέρω. Τι ρατσισμό αυτό, μόρι. Πε μου λίγο. Τι, άμα ζουν από κοντά που λένε θα σου αγόραζα ένα μπουκέτο. Έτσι. Πάρ το μόρι, με στη μάπα να πούμε. Μπουκέτο με 30 πλευρά να πω. Πες μου κάτι, αυτό δεν είναι ρατσιστικό που λες? Δεν μπορώ να... Τι είμαι εγώ, επειδή είμαι άντρας? Όχι, ναι! Τότε τι άμα ήμουν γυναίκα... Επειδή είσαι εσύ, βρε βλάκα, επειδή είσαι εσύ, δεν με νοιάζει. Εγώ, είμαι 2021, είμαι blender, είμαι ένα blender, ό,τι γουστάρω μπορώ να είμαι. Δεν θα σου κάνω μήνυση, δεν μπορώ... Άκουσε με, μωρί, άκουσε με, μη σου γάμισου τίποτα τώρα. Λοιπόν, άκουσε με, άκα να μην πούμε, εγώ θεωρούμε από εδώ και πέρα φραπεδιέρα, γάμισου, μίλαμε τη φραπεδιέρα. Και αγάμι σου, βγάλε άκρη. Άσε το τώρα, αγάμι γυναίκες μας, ότι βάλεις αυσίλια. Έγινε, οκ. Ω, τι τέλειο ρε. Μην έτσι, σε παρακαλώ, μην ξαναεμφανιστείς. Αχ, ησυχία. Τουλάχιστον αυτό δεν βγάζει αυτή από έξω. Είναι κατά... Μην αγόρουν επιχειρήματα στα αυτιά της. Φραπεδιέρα είναι μόλι, φραπεδιέρα τα κάνει. Φραπέ φτιάχνει. Φραπέ το βλέπεις. Φραπεδιέρα είναι τι. Κάτσε να δούμε τι γνώμη έχει φραπεδιέρα για πάρτι σου. Περίμενα, δούμε αν έχει καλή γνώμη. Θα σου φτιάξει ένα γλυκό. Σου φτιάξω ένα γλυκό. Λοιπόν, για κάτσε να την ακούσουμε. Όλοι μαζί εδώ. Να την ακούσουμε. Με τον ντουρμάνια. Μίλα, μίλα, έχει να σου πει κάτι. Έχει να σου πει κάτι. Τι είπε? Θέλω να ακούσω. Τι αγάπη μου. Μίλα! Μίλα με επιχειρήματα! Δεν θέλω να τη διακόψω, μιλάει πάρα πολύ ωραία. Και πολύ καλύτερα από σένα. Τι, δεν έχεις να πεις τίποτα! Δεν έχεις να πεις τίποτα, ε! Ακριβώς, γιατί αυτό έχει πιο πολύ μυαλό από σένα. Όχι, έχω να πω ότι τα λέει καλύτερα από σένα. Ξανά ακούτο τότε. Και είναι λιγότερο σπαστικό. Τα άκουσες τι είπε? Άκου λίγο. Άκου, τα μισά. Τεσί ψαμό. Τι σημαίνει αυτό? Και εκεί που τις τον έχουν βάλει μέσα. Είχε, έχουν και διαφημίσει γάμο την πουτάνα. Και εκεί που τις το έχω βάλει μέσα να... Εκεί που πάνε από κομμάντος. Κομμάντος εκεί στου Σταύλου πρώτη φορά παρθένους εγώ. Εκεί που τους λέω είσαι έτοιμη? Μου λέει βάλ' του μέσα Σταύρο. Τις λέω μάνο με λένε αλλά δεν πειράζει. Και εκεί που μπαίνω μέσα, σκάει ένα κεφάλι. Και δεν είχε λάμπε κύριε, και γάμωσε εκεί πέρα. Και εκεί που γάμωσε και έδινα πόνο, ένιωθα έτσι ζωμιά και λέω πω που με έχει χύσει άλλη. Και ακουγόσα κάτι έχει περίεργη. Αλλά έχει πολύ ζουμί ρε, γίνει μουνί καπέλο που λένε. Και εκεί που γάμωσε. Ανάβω φλάς στο κινητό και βλέπω το σκουμπρί. Βλέπω ένα άλογο από πάνω. Και στάζανε ρε μαλάκα τα ζουμιά πάνω μου. Και έλεγα τόση ώρα αυτή έλεγα εγώ τα άκουγα από κάτι φίλος μου στο Discord. Κάτι Squirtle, κάτι τέτοια Pokemon να πούμε. Κάνει Squirtle μου λένε κάτι φίλοι μου. Έχει ανοίξει τα πόδια και κάνει Squirtle έτσι. Και τα πετάει όλα. Και εκεί που εγώ λέω πω μαλάκα την έχω κάνει εκεί πέρα. Έχει σε 3 δευτερόλεπτα να πούμε. Ανοίγω το φως. Και βλέπω τον Έντι διπλά. Ο Έντι είναι ένα γαϊδουράκι. Και μου λέει αυτή, και εγώ τόση ώρα νόμιζα είμαι σε παρτούζα γιατί παίζω δύο όργανα. Και τόση ώρα μα αντέψτε. Εγώ γαμούσα ένα πρόβατο και η Σταυρούλα είχε πιάσει τα δυο γαϊδούρια. Να σου πω κάτι, δεν ξαναγάμω στην άδεια του παππού μου.
Δεν ξαναγάμω στο στάβλο. Χωρίς φώτα τουλάχιστον. Με φώτα άλλη φορά μπορεί και να γίνει κάτι. Και μου λέει ρε Μανώλη μου κάνει. Πώς έχεις. Πώς γίνεται να είναι ένας 20 χρόνο και να τον έχεις 4,5 μέτρα. Όντως. Κόριτσια, μισό δευτερόλεπτο να σας δείξω κάτι που δεν το έχεις κάνει ποτέ. Μισό, περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, 1, 2, 3. Μου έχεις πλάκα, πλάκα. Άνες! Γεια. Ωραίος. Περίμενε. Ωραία. Κάνεις ηχεία, μπρο. Το όνομά σου, πώς σε λένε? Αντρέα. Εγώ ονομάζομαι Γρηγόρης. Φοράει επίτηδες μάσκα και τέτοια. Λοιπόν, άκου. Τι βλέπεις αυτή εκείνη η κοπέλα μου? Ο Τζίνον είσαι. Όχι, μπρο. Σε ξέρω, σε βλέπω. Γιατί ρε Αντρέα να μας γαμάς έτσι? Γιατί ρε αγάπη μου, και σ' αγαπώ ρε φίλα, να μη μας γαμάς έτσι. Παίξε μπάλα ρε Αντρέα. Αχ, τέλος πάντων, λοιπόν, τι λέει μπρο, καλά είσαι? Five minutes later. Ερώτηση, περίμενε, μη, όχι. Μαλάκα. Θα τη σπάσω την πουτέρα, την οθόνη. Όχι, δεν είμαι από το TikTok. Εντάξει. Ωχ, τι είναι αυτό, καροτσά για τα Lidl. Ρε εσύ, πες μου τώρα σοβαρά, ποιος πιστεύεις ότι είμαι? Τι ώρα? Το σώμα μου! 7 και 48 είναι! Τι ώρα να είναι! Δεν πιστεύει! άλλη για να σου πω κάτι, θα πάω να γίνω μαύρος, θα βρω τρόπο. Ο Michael Jackson έγινε άσπρος, εγώ θα γίνω μαύρος. Να με καταλαβαίνουν. Τέλος, καλή φάση. Και πώς σας φαίνεται στη ψυχολογία? Μια χαρά. Ωραία, ψυχολόγησέ με. Αχ, όλοι αυτό λένε. Για βγει και μακριά να το βλέπω. 1, 2, 4. Ωραία. Για πες. Να σου πω. Πιστεύεις ότι υπάρχει όντως πραγματικά έρωτας? Ναι. Εγώ πιστεύω ότι... Ω, μαλάκα, εγώ πιστεύω ότι βρήκα κάτι που δεν θα έπρεπε να βρω. Μαλάκα, μια ράχνη στη γωνία. Ω, περίμενε. Δώσε μα... Μια αράχνη, μωρέ, ναι, μια αράχνη. Κάτσε λίγο, γιατί δεν έχω και σκουπόξυλο εδώ. Έχω όμως ένα ράφι γραφείου, περίμενε. Να ρωτήσω κάτι, κάτσε λίγο. Περίμενε να τη φάμε την πουτάνα. Πρέπει να πάει τείχος. Τι? Δεν πάει ο τείχος. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ από τη μεταφορική εταιρεία είμαι. Αυτό πού να τα αφήσω, μη σας χάμεις μια. Το κρατάμε 3 μέρες στα χέρια μου το έχω. Πού να τα αφήσω επιτέλους, πες μου λίγο. Εγώ, Παρθένο. Ελέον ήθελα να πω. Α, και Ελένη. Και Ελένη τι είναι, Παρθένος? Λέον. Α, χάρηκα. Να ρωτήσω κάτι τέτοιο. Το ραπ μόρι, πού να τα αφήσω? Δεν πληρώνουμε την ώρα. Εγώ λέω, κάλτσα. Ναι, άμα τη βγάλεις λίγο μπορώ να κρίνω και άλλα πράγματα. Δεν είπα να τη φιλήσουμε κιόλα, δεν είπα ότι μου αρέσουν αυτά, αλλά και ένα φυλάκι δεν κακό, του Θεού είναι. Του Θεού. Πλάκα. Πόσο είσαι? Να ρωτήσω κάτι. Λέτε τώρα, εγώ κάνω κανονικά live ζωή μου και τέτοια, αλλά τώρα δεν κάνω. Να σου πω, θέλω να μου πείτε κάτι. Έχει τύχει ποτέ να χρωματιστεί η γλώσσα από κάποιο είδους έτσι σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα? Όχι, να περίμενα. Κοίτα, κοίτα. Λοιπόν, έκανα πριν ένα γλυφοκόλλι και... Ακού, είναι λίγο τα αφήν. Τώρα περίμενε, ξέρεις ποια αντίδραση περίμενε? Έχει μια πικάντικη, πρέπει να έχει φάει μουστάρδα χθες, δεν θυμάμαι. Περίμενε λίγο. Νατάσα! Είχες φάει χθες τίποτα πικάντικο? Οι Νατάσες είναι πουτάνες όλες. Όχι, συγκεκριμένη αθεόφοβη είναι δυσκύλια. Ναι, πες το. Πόσο καλή κοπέλα είναι που μας λέει ότι είναι ανοιχτά? Για να... Τι είπες? Είσαι πιο ωραίος από το φίλο σου. Ναι. Άκουσε με, θέλω αντικειμενικά να μου πεις κάτι. Που δεν έχω. Πατέρα. Το κάρμα αρμάνιακα, να είναι καλά, άρε. Μη φωνάζεις, μη κάνουμε το σφασάρι. Πιο σιγά. Να σου πω κάτι, είναι πολύ στενό αυτό το τζιν και αγάμισμα, για να πάμε σε αυτό. Άσπρα, πρέπει να βολευτούμε με αυτό. Μπρο, πες μου ότι είναι η ετεροθάλης αδερφή σου. Ετεροθαλής αδερφή σου. Άστο και να ήταν, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι.
Μ' ακούτε, μπορείτε να κοιτάξετε εδώ την κάμερα. Είστε στο OMA TV. Γεια σας. Γεια. Γεια σου, μπρο, καλά. Ποιο μου θυμίζει. Ποιο μας έχει κάνει φάρση στο WebEx. Πλάκα κάνει στον καθηγητή. Μπρο, έλα εδώ, περίμενα να συζητήσουμε. Πες μου λίγο, είναι αδερφή σου. Ναι. Δίδυμα. Δίδυμη είστε. Ναι. Δίδυμη. Δεν μπορώ να πω πολλά, δεν θέλω, αλλά πόσο χρόνο είστε αν επιτρέπετε. 17. Στην κατάλληλη οικία για να σπουδάσετε και να δώσετε πάση στο σχολείο σας. Μπρο, να σου πω κάτι μεταξύ μας. Πώς σε λένε. Πες τον Μόσο, δεν το παιδί σου μας. Πώς σε λένε. Μπορείτε να μόνο με αυτό που είμαστε. Στα κανονικό. Αντώνη. Αντώνη, αγάπη μου. Άμα σου πω, έλα πάρε μετά με πάρεις όντως, αλλά να σου πω, άκου. Να σε ρωτήσω κάτι, Αντώναρά μου, παιχταρά μου, αντρακλά μου να πούμε. Θέλω να μου πεις λίγο, εσύ αδερφή πώς σε λένε. Μαρία. Δεν μιλούσε εσένα στον Αντώνη μου. Τέλος πάντων, να σου πω. Α, νόμιζε με. Λέγε, να ρωτήσω κάτι. Λέτζι τώρα, είστε όντως αδερφιά. Ναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έχουμε την Αντωνέλα και εσένα το όνομα Μαρία. Να σου πω κάτι, Αντώνη.